Πάμε στην τέταρτη περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, στα Χανιά. Πάμε να δούμε κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες και να πάμε στο μπροσκαλιασμό μας. Τα Χανιά, η φύση στα καλύτερά της. Πού να πρωτοπάει κανείς στον ομό Χανίων και τι να πρωτοθαυμάσει κατά τη διάρκεια των περιηγήσεών του. Θάλασσα, βουνό, παραθαλάσσιοι ορεινοί προορισμοί, καθένας έχει το δικό του χρώμα και τη δική του ιστορία, την οποία σας προκαλούμε να εξερευνήσετε. Αξέχαστε, σας μείνει η διαμονή σας και η διασκέδασή σας στον ομό Χανίων, καθώς οι Χανιώτες δεν θέλουν να αφήσουν κανένα παραπονούμενο. Αν αναζητάτε την απόλυτη περιπέτεια, το ξακουστό και πανέμορφο φαράγγι Σαμαριά, σας περιμένει να το διασχίσετε. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Καλογερής Νίκος. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε. Τιμή μας που είστε στην εκπομπή. Θα θέλαμε, αν θέλετε και εσείς, να μας πείτε ορισμένα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα της περιφερειακής ενότητας Χανίων επάνω στον τουρισμό, μιας και μας ακούνε από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι τα Χανιά έχουν ένα διεθνές αεροδρόμιο σύγχρονο, το οποίο είναι μια καλή αρχή να ξεκινήσει κανείς τις διακοπές του. Και ένα μεγάλο διεθνές λιμάνι, το οποίο τελευταία δέχεται και σημαντικές επισκέψεις κρουαζιέρας. Επομένως, η πρόσβαση στα Χανιά, λοιπόν, είναι διασφαλισμένη. Έχουμε εξαιρετικές υποδομές όσον αφορά διαχείριση των στερεών και νυγρών αποβλήτων μας. Ολοκληρώνονται όλες οι μονάδες αυτή τη στιγμή περιμετρικά σε όλες τις ακτογραμμές των Χανίων. Επομένως, τα νερά κολύμβησης είναι εξαιρετικά. Και έχουμε ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο είναι από τα καλύτερα μπορεί να βρει κάποιος που θέλει να περάσει διακοπές. Για τις ομορφιές του νομού μας, μιλάει πολλοί κόσμος, θα πω και εγώ πάρα πολύ σύντομα ορισμένα πράγματα. Ποια είναι τα asset μας, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Είναι το παράγκι της Σαμαριάς, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως απόθεμα της βιόσφαιρας από την UNESCO, το οποίο δίνει δυνατότητα κάποιος να δει ένα μοναδικής ομορφιάς, μνημείο της φύσης, και βγαίνοντας από αυτό στην έξοδό του, να αναβαπτιστεί στα νερά του Λιβικού πελάγους. Έχουμε τρεις από τις ωραίτερες παραλίες, θα έλεγα, στην Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο, που θα φανεί υπερβολή, όπως είναι η παραλία των Τουλαφωνήσι, η παραλία στα Βαλάστρανα και ο Μπάλος. Εξαιρετικές, με επισκέψεις από όλη την Κρήτη, εκατομμύρια ψευτών, θα έλεγα, τα οποία βέβαια μας δημιουργούν περισσότερες υποχρεώσεις αφενός για την προστασία τους ως φυσικών μνημείων και από την άλλη πλευρά να προστατευτεί και όλος ο οικότοπος, γιατί δεν είναι απλά ένα μνημείο που να το επισκέψεις αν το βλέπεις, είναι και ένας οικότοπος πολύ ευαίσθητος και έχουμε ευθύνη όλοι να τον προστατεύσουμε και να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του. Απ' την άλλη,
Έχουμε πλούσια ιστορική κληρονομιά και εμείς εδώ. Υπάρχουν ρήπε επαρχές πόλεις, όπως είναι η Άπτερα, όπως είναι τα Ενατικά Μνημεία, η παλιά πόλη, η οποία είναι ολόκληρο, θα έλεγα, ένα μνημείο. Πολύ καλοδιατηρημένο, με το φάρο και όλα τα σταφή, το οποίο τώρα το έχουμε ξεκινήσει και το έχουμε εντάξει σε προγράμματα για την ολοκλήρωση των μελετών, για να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Το οποίο και αυτό δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών όλο το καλοκαίρι. Έχουμε εξαιρετικά φυσικά προϊόντα, πρέπει να το πούμε. Ένα δομός ο οποίος είναι πλούσιος σε νερά. Μας ευνοεί λοιπόν αυτό το πράγμα. Έχουμε το λάδι μας, όπως και όλη η Κρήτη εξάλλου, αλλά και εμείς εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό λάδι. Έχουμε χαρσιά, έχουμε το αβοκάντο, το οποίο είναι ένα καινούργιο προϊόν, το οποίο αρέσει πάρα πολύ και είναι εξαγωγικό προϊόν. Πηγαίνει σε αγορές της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Έχουμε σπεριδοειδή πάρα πολύ καλής ποιότητας. Έχουμε προϊόν μακυπευτικά, μια πολύ μεγάλη, πολλές μονάδες. Και όλα αυτά είναι και τα προϊόντα ουσιαστικά που συνιστούν την λεγόμενη κριτική διατροφή. Δηλαδή, αυτά τα προϊόντα, τα ίδια εξωτερικά προϊόντα, τα έχουμε στην καθημερινότητά μας στο τραπέζι μας. Δηλαδή, ένας που έρχεται εδώ, μπορεί η ελληνική διατροφή και η κριτική διατροφή να μην έχει λάβει τη θέση που της αξίζει ως τώρα. Θεωρώ ότι είναι απλά συγκυριακό το ζήτημα. Οι ξένοι οι ίδιοι που έρχονται εδώ σιγά-σιγά εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια και αυτό είναι ο καλύτερος δείχτης. Και πρέπει να το δούμε και σε επίπεδο, θα έλεγα, εξωτερικού, πώς εκπροσωπείται στις χώρες τους η ελληνική κριτική διατροφή. Εγώ εκτιμώ ότι το επίπεδο εκπροσώπησης της εδώ κουζίνας δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι στις χώρες του εξωτερικού. Το αναλαμβάνουν κάποιοι δικοί μας μετανάστες, πιθανότατα, με γνώμονα το κέρδος, χωρίς να έχουν εντρυφήσει αυτό που είναι στην κριτική διατροφή και στη χρήση αυτών εξωτερικών προϊόντων. Και εκτιμώ ότι έχει να γίνει πάρα πολύ δρόμος ακόμα που να μπορούμε να πιστοποιούμε τέτοιου είδους καταστήματα που να είναι πράγματι να μαγειρεύουν με τα προϊόντα και με τον τρόπο που πρέπει και αυτό που προβάλλουμε και εμείς εδώ από το νησί μας. Είμαστε ένας νομός, και πρέπει να το πούμε αυτές τις μέρες που ζούμε, από πλευράς πανδημίας έχουμε ίσως τα καλύτερα νούμερα στην Ελλάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι έχουν τηρηθεί σε μεγάλο βαθμό τα μέτρα και αυτό αποτιμάται και στην επιδημιολογική εικόνα του νομού μας. Και αναμένεται βέβαια και μέχρι το καλοκαίρι να είμαστε σε ακόμα καλύτερη κατάσταση. Θεωρώ ότι ακόμα και σε αυτόν τον τομέα έχουμε ένα εξαιρετικό νοσοκομείο που πρόσφατα διπλασίασε τις κλίνες ΜΕΘ, παρότι δεν έχουν χρειαστεί. Αλλά για κάποιον ο οποίος επισκέπτεται την Κρήτη θα ήθελε να γνωρίζει, εάν σε περίπτωση συνέβαινε κάτι, αν υπήρχε μια υποδομή τέτοια που να μπορεί να τον καλύψει. Βεβαίως υπάρχουν και εξαιρετικές ιδιωτικές υποδομές και υπάρχει λοιπόν και μια μονάδα τέτοια που είναι πολύ σημαντική, έτσι, σημαντικού επίπεδου παροχής ιατρικών υπηρεσιών, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό το οποίο ανανεώνουμε συνέχεια και νομίζω ότι δεν έχει να φοβάται το παραμικρό. Επειδή ο τουρισμός είναι το μεγάλο μας όπλο, όπως είπατε εσείς, η περιφέρεια με τον αντίστοιχο πρόσωπό του, τον κύριο Κότσογλου, ξέρετε ότι έχει εκπαιδεύσει όλο τον κόσμο που ασχολείται με τον τουρισμό, σε όλα τα επίπεδα των εργαζομένων που ασχολούνται με τον τομέα αυτό. Έγινε αυτό πέρυσι, θα ξαναγίνει και φέτος, γιατί το αίτημα υπάρχει και είναι νοπό. Έτσι ώστε ο κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει τη θέση του, να γνωρίζει τα πρωτόκολλα ακριβώς τα οποία θα πρέπει να τηρεί πάνω στη δουλειά του, έτσι ώστε και ο έργος που ο ξένος έρχεται να νιώθει ασφάλεια και να ξέρει ότι αυτό που γίνεται για αυτό είναι το καλύτερο. Θεωρώ ότι έχουμε έναν νομό ο οποίος το επιτρέπει να πάρει το αυτοκίνητό του, να περάσει μέσα στην ενδοχώρα, να βρει χωριά ορεινά κυρίως, τα οποία δεν έχουν πολλούς κατοίκους, αλλά είναι μια επαφή, είναι μια ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τον πιο ατόφιο, θα έλεγα, έτσι, πιο ατόφιο κομμάτι του πληθυσμού της Κρήτης, να γνωρίσει δηλαδή τη θυμοσοφία τους, τον τρόπο ζωής τους και να μπορεί να συζητήσει, αν μπορέσει να το καταφέρει μαζί τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να θα γνωρίσει την Κρήτη όπως πρέπει και αυτή που θέλουμε να γνωρίσει. Γιατί πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά
από τον τουρισμό των παραλίων, να περάσουμε, να αναδείξουμε τα συνδικά μας πλεονεκτήματα και της ενδοχώρας. Έχουμε εξαιρετικά θρησκευτικά μνημεία, κυρίως από την εποχή της Αυτοκρατίας, αλλά και από την εποχή των Βυζαντινών εδώ στην Κρήτη, τα οποία τα αναστηλώνουμε, μπορούμε, γιατί είναι, όπως είναι οι μεγάλες μονές του Αχρωτηριού, η Αγία Τριάδα, το Γουβερνέτο, είναι η μεγάλη ιερέα μονή γωνιάς και πάρα πολλές εκκλησίες διάσπαρτες στα χωριά, οι οποίες πράγματι αξίζει να τις επισκεφτεί κάποιος. Έτσι. Και βέβαια, εγώ θα έλεγα ότι ένα πλεονέκτημα είναι και οι άνθρωποι. Έχουν το αίσθημα της φιλοξενίας, είναι ένα πατροπαράδοτο αίσθημα, έχουμε ένα εγωισμό ο οποίος θέλει να μας, ο οποίος μας παροτρύνει. Θέλουμε τον ξένο να φύγει ευχαριστημένος και να λέγονται καλά λόγια για μας. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ αμφιλεγμένο στον πληθυσμό. Είναι κάτι που εκτιμούν πάρα πολύ ξένοι. Βλέπουν δηλαδή μια προσωπική κατά κάποιο τρόπο αντιμετώπιση της φιλοξενίας, το οποίο σιγά σιγά πηγαίνει, θα λέγαμε, στις μεγάλες μονάδες. Παλιότερα ήταν ίδιο των μικρομεσαίων τουριστικών μονάδων, τώρα και οι μεγάλες μονάδες προσπαθούν να περάσουν ένα τέτοιο πρόσωπο προς τους πολυπληθύσους πελάτες. Και αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω και ίσως ένα πρόβλημα και εδώ για την Κρήτη, ότι είναι οι τιμές ακόμα είναι πολύ χαμηλές. Αποτελούν ακόμα ένα κίνητρο για μένα. Δηλαδή για αυτά που προσφέρει η Κρήτη και ειδικότερα τα Χανιά, ειλικρινά πιστεύω ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές και είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Εκτιμώ ότι σύντομα είναι μια καλή ευκαιρία να προλάβουν να τα δουν τώρα που είναι οι τιμές καλές. Διότι παρά τον ανταγωνισμό, τον διεθνή ανταγωνισμό, γιατί δεν μιλάμε πια για τη γειτονιά μας μόνο, τα πράγματα έχουν αλλάξει, τα επόμενα χρόνια θα είναι πιο δύσκολο. Πιστεύω ότι θα ανέβει η κατηγορία και θα είναι η ιστορία τουρισμού στα Χανιά θα είναι πιο, πολύ πιο δαπανήρη. Είναι και αγαπημένος προορισμός της νεολαίας στα Χανιά. Βεβαίως, διότι η παλιά πόλη είναι ένα... Το βράδυ είναι πράγματι ένας πειρασμός για έξοδο και διασκέδαση και κάποιες παραλίες και μάλιστα κοντά στην πόλη, όπως είναι Αγία Μαρία, Πλατανιάς κλπ, όπου μαζεύει την νεολαία σε κάποια κλαμπ παραλιακά και περνάνε εξαιρετικά. Οπότε μπορούν να κάνουν διάφορα σπορ, μπορούν να βγουν στα βουνά, να κάνουν ακόμα και το ορειβατικό σκι. Έχουμε ένα ορεινό όγκο που είναι τρομερός. Δηλαδή προσφέρεται για ορειβασία, για πεζοπορία, για κάποιους οι οποίοι προτιμούν κάποια πιο ήπια μορφή άσκησης. Μπορούν να κάνουν, να ανεβούν, να σκαρφαλώσουν σε βράχια, σε διάφορα σημεία, να κάνουν αναρρίχηση. Και μάλιστα όλες αυτές τις διαδρομές έχουμε αξιοποιήσει τώρα στην περιφέρεια με κάθε δήμο της ενότητας για να μπορεί ο καθένας να πάρει στο κινητό του, να τις δει, να δει το βαθμό δυσκολίας, να δει τον χρόνο που χρειάζεται να τις διανύσει και όλα αυτά που τα ενδιαφέροντα σημεία στη διαδρομή τα οποία πρέπει να δει. Και έτσι ποιος θέλει να γνωρίσει αυτή την Κρήτη είναι πια προσιτή και εύκολη. Εγώ νομίζω ότι τα Χανιά είναι ένας προορισμός, έτσι όπως το είπατε, νομίζω ότι είναι αγαπημένος προορισμός και της νεολαίας από την Ελλάδα, βεβαίως. Αλλά είναι αγαπημένος προορισμός και που πηγαίνει πολύ κόσμος να ζήσει τη γνησιότητα της φιλοξενίας στην περιοχή. Ακριβώς, βεβαίως. Ωραία. Και αντινομάρχη... Δεν ξέρω τι είπα αρκετά, αλλά δεν ξέρω τι άλλο θέλετε. Μια χαρά είμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να βγείτε στην εκπομπή. Νομίζουμε ότι θα πάμε και στη Γάβδο έτσι κι αλλιώς μετά που είναι στο, ανήκει στο νομοχανείο. Ναι, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Ναι. Ωραία. Η Γάβδος είναι αγαπημένο νησί. Ωραία. Έχει αυτό μεγάλες δυνατότητες. Είναι μέχρι να μπει και η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τον αρχαίο το νησί της Καλυψός. Και είναι ένα από τα πλεονεκτήματα και αυτό το Χανίο, διότι για να πας στη Γάβδο πρέπει να είσαι από το Χανίο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δείξω τα πράγματα, θα τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά, ευχόμαστε τα καλύτερα για τα Χανιά. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για τα Χανιά. Thank you.
This island, it's full of essences. It's amazing. It's a place like in paradise. You have everything. All these scents are my inspiration, especially when I cook here. I am Georgia. I have this restaurant and winery. I'm very proud of my daughter because she takes traditional Cretan cuisine and she turns them into a work of art. She wants to make a different, creative cuisine and to evolve my recipes and my mother's recipes or even my grandmother's recipes. What also makes Cretan cuisine very special is philoxenia. It's part of our culture. You treat other people like they are your family, like without expecting something from them, with a smile and a good heart. It's from the soul. You can't explain it really. Pasta for you, sir.
Thank you.